Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε όλοι μαζί σε θολά νερά. Θολά νερά ακόμα. Τίποτα ακόμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε κάτι. Δεν ξέρετε δηλαδή στις 1η Ιουλίου ποιους θα βάλετε μέσα. Όχι. Αυτή τη στιγμή έχουμε κρατήσεις. Ναι. Αλλά μέχρι 36 δεν ξέρουμε αν οι κρατήσεις μας είναι σε ισχύ. Διότι μπορεί να πάει ο πελάτης τάδε αύριο το πρωί να αλλάξει την κράτησή του για τον χρόνο, για 18 μήνες. Διότι μπορεί να πάρει ένα βάουτσερ για 18 μήνες. Οπότε μπορεί να την κάνει είτε τον Αύγουστο, είτε τον Σεπτέμβριο, είτε του χρόνου τον Ιούνιο. Οπότε στην ουσία δεν ξέρουμε κάτι. Πιέζομαι λίγο, μήπως η ημερομηνία το 36 πάει, το 36 έρθει πιο μπρος, λίγο πιο μπρος, δηλαδή 15 του μήνα, έτσι ώστε να αρχίσουμε πια τις κρατήσεις που θα έχουμε, να ξέρουμε ότι ναι, αυτοί θα έρθουν οι πελάτες. Διότι τώρα και να αλλάξει μια κράτηση, δεν πληρώνεις κάποιο πέναλτι. Μάλιστα. Οπότε αυτό είναι σίγουρα ένα μεγάλο πρόβλημα. Επιστροφές υπάρχουν, επιστροφές χρημάτων. Σε τουρίστες οι οποίοι επισκέπτες, δυνητικοί επισκέπτες οι οποίοι θα έρχονταν στην Κρήτη. Όσοι είχαν κλείσει τα ταξίδια τους με πλατφόρμες όπως είναι η Booking, η Expedia κλπ. Ναι. Πάρα πολλοί ιδιοκτήτες τους έχουν χειρίσει τα χρήματα. Μπράβο. Αλλά όσοι είναι ορισμένοι που τους έδωσαν το βάουτσερ, mm-hmm. είναι και ορισμένοι που τους γύρισαν τα χρήματα. Δεν ήταν υποχρεωμένοι να τους γυρίσουν τα χρήματα οι ιδιοκτήτες των καταλυμάτων ή των ξενοδοχείων. Μπορούσαν να τους δώσουν το βάουτσερ. Mm-hmm. Όπως το έκαναν και όλα τα γραφεία του εξωτερικού, οι μεγάλοι tour operators. Αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ομά, κύριε Χαλιαδάκη, με αλήθειες, ποια είναι η χασούρα, ποια είναι αυτό το χάσιμο τζίρου ενός ξενοδόχου κατά μέσο όρο στην Κρήτη. Είναι πέρασαν δύο μήνες, δυόμιση περίπου, στους οποίους επί χρόνια λέγαμε ότι θα έπρεπε να έχουμε τον τουρισμό ήδη από Φεβρουάριο, Μάρτιο, να τον φέρουμε νωρίτερα. Είχε κατασταλάξει κάπως η κατάσταση. Επιχειρούσαμε και τελικά τα καταφέραμε να πετύχουμε μια επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, θυμάστε. Και τελικά όλα στον αέρα. Και ρωτάω τώρα εγώ το οποίο πόσο μέσα έχετε μπει αυτό, πολύ απλά και λιτά. Κάθεστε βέβαια, έτσι. Κάθομαι. Ωραία. Ναι, κάθομαι. 80% θα είμαστε κάτω από το 19. 80%. 80%. Είστε μέχρι τώρα ή θα είσαστε, θα είμαστε, αν πάμε λίγο καλά. 80%. 80%. Κάτω. Στήριξη της πολιτείας. Η στήριξη της πολιτείας αυτή τη στιγμή είναι κάθε μέρα, ακούμε στις τηλεοράσεις, προγράμματα, τεπίχ, δάνεια, επιδοτήσεις δεν έχουν πει ακόμα. Άσχετα ότι την περασμένη εβδομάδα ακούσαμε ότι 32 δισεκατομμύρια θα πέσουν στην αγορά σε επιδοτήσεις και χαμηλότοκα δάνεια. Να ξέρετε ότι τα χαμηλότερα δάνεια τα οποία ήταν το 25% του τζίρου που ακόμα δεν έχουν αρχίσει να δίνονται σε επιχειρήσεις, mm-hmm. ο τόκος θα είναι από 3,5% μέχρι 4% που πολλοί επιχειρηματίες δανείζονται αυτή τη στιγμή με κάτω του 2%. Οπότε είναι στην ουσία πολύ ψηλά επιτόκια. Σωστά. Στην ουσία μέχρι τώρα δεν έχουμε δει χρήματα από το κράτος και πρέπει να δούμε διότι υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις. Είναι στον αέρα όλες οι επιταγές, mm-hmm. οι οποίες επιταγές είναι του Μαρτίου, του Απριλίου, του Μαΐου. Πρέπει να πληρωθούν, διότι οι έμποροι όλοι αυτοί που έχουν φέρει τα πράγματά τους, οι εργολάβοι, το ένα, το άλλο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν να πάρουν τα χρήματά τους. Γιατί και αυτοί πρέπει να τα δώσουν παρακάτω. Και όλο αυτό το πράγμα είναι μια τεράστια αλυσίδα που δεν πρέπει να την μπλοκάρουν. Και πρέπει να δοθούν είτε να δοθούν δάνεια σε επιχειρήσεις, γιατί οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τον Μάρτιο και τον Απρίλιο δεν έλαβαν καθόλου χρήματα από τα τουριστικά γραφεία, από τους tour operators που περίμεναν. Υπήρχαν τεράστιες προκαταβολές, τεράστια early booking που θα τα λάμβαναν τα ξενοδοχεία και δεν έλαβαν τίποτα. Από 29 Φεβρουαρίου ήταν οι τελευταίες πληρωμές που είχαν γίνει στο νησί μας. Μάλιστα. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής είχα τον επίκουρο καθηγητή, τον κύριο Κουριαντάκη, ο οποίος μιλούσε για τα συναισθήματα πλέον όχι μόνο των πολιτών, των εργαζομένων, αλλά και όλων των επιχειρηματιών, απέναντι και στο κομμάτι της οικονομικής κρίσης και απέναντι στο κομμάτι της υγειονομικής, λέγοντας ότι πλέον ο καθένας αισθάνεται τους δύο φόβους το ίδιο, τόσο για το οικονομικό κομμάτι όσο και για τον ιό, την εξάπλωση του ιού. Όσον αφορά το κομμάτι των επιδημιολογικών δεδομένων, φοβάστε κύριε Χαλιαδάκη, μην τυναχθεί στον αέρα μεσούσης της όποιας τουριστικής σεζόν θα βρίσκεται σε εξέλιξη από εδώ και πέρα.
Κοιτάξτε, εγώ. Σας καλύπτει το γεγονός το ότι έχουν ανακοινωθεί με κυβερνητικές υπουργικές αποφάσεις αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα για ξενοδοχεία. Οξύμορα σε κάποιες φάσεις, αν αναλογιστεί κανείς, ότι στα αεροδρόμια, στα αεροσκάφη θα κάθονται δίπλα-δίπλα οι επισκέπτες. Γελάτε, γελάτε. Αλλά εδώ στα λεωφορεία δεν θα γίνεται. Στα ξενοδοχεία υπάρχει διαφορετικό εναλλακτικό υγειονομικό πρωτόκολλο. Στην παραλία πρέπει να καθόμαστε 4 μέτρα ένας από τον άλλο. Στην παραλία, ορίστε. 4 μέτρα ένας από τον άλλο. Στο αεροπλάνο πρέπει να καλιαστούμε. Σας φοβίζει μήπως. Μήπως πολύ σωστά το αναφέρετε, αλλά σας φοβίζει μήπως τι να χθεί στον αέρα όλο αυτό που προετοιμάζετε, έστω να καλύψετε κάποιες πληγές, κάποιες τρύπες. Εγώ θα σας πω κάτι, επειδή πήγε μέχρι τώρα καλά. Ναι. Πιστεύω ότι θα πάει και από εδώ και πέρα καλά. Αισιοδοξείτε δηλαδή. Αισιοδοξώ, διότι είμαστε σε αυτόν τον τόπο που ο τόπος μας είναι παράδεισος. Το έχω ξαναπεί, έχουμε αυτό τον ήλιο που ο ήλιος, αν κάτσεις μισή ώρα στον ήλιο και τον κορονοϊό σου σκοτώνει. Έτσι, ναι. Έχω μιλήσει με γιατρούς, μου το έχουν πει και είναι ένα μέρος της επιτυχίας αυτής ο καλός μας καιρός. Μάλιστα. Μην το ξεχνάμε. Θα αποτελεί πλέον brand. Και ο ήλιος, βέβαια, όχι βέβαια. Μόνο για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του που τα βλέπαμε, ήλιος, θάλασσα, την Κρήτη, όχι, έτσι, όχι. Λοιπά, τα προηγούμενα χρόνια. Ο ήλιος κάνει καλό, είναι βιταμίνη D και τη χρειαζόμαστε. Αν όμως διαδοθεί ο ιός ξαφνικά, κύριε Χαλκιαδάκη, τότε θα έχουμε θέμα. Τότε θα έχουμε πρόβλημα και ούτε ο ήλιος μας σώζει, ούτε τίποτα. Τίποτα, κανείς δεν μας σώζει. Το θέμα είναι το εξής, ότι από εδώ και πέρα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό, να μην το φοβόμαστε, αλλά να το σεβόμαστε. Είναι ένα πράγμα το οποίο. Δεν κάνει πια. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Πρέπει να πάμε μπρος. Γιατί και η οικονομία μας πρέπει να πάει μπρος. Ξενοδοχεία COVID. Μας έχουν πει για ξενοδοχεία COVID. Είμαστε ήδη αυτή τη στιγμή ψάχνουμε για ξενοδοχείο COVID. Βέβαια πρέπει να μας δώσουν ακριβώς στοιχεία πώς θα γίνει αυτό το. Πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις ένας χώρος. Εκτός τις προϋποθέσεις και τι χρήματα θα πάρει ο ξενοδόχος για να ξέρει αν τον συμφέρει να ανοίξει και πώς θα ανοίξει αυτό το ξενοδοχείο. Το προσωπικό που θα πάρει, διότι να ξέρει, το προσωπικό αυτό πρέπει να ξέρει ότι ναι, θα έρθω, αλλά θα έχω να κάνω καθημερινά με πελάτες οι οποίοι έχουν την αρρώστια. Α, δεν θα είναι υγειονομικό προσωπικό. Όχι. Όχι. Όχι, θα είναι κανονικό προσωπικό. Είναι κανονικό προσωπικό του ξενοδοχείου. Θα είναι, μπορεί να είναι και άτομα τα οποία νοσούν, αλλά δεν έχουν κάποιο. Δεν έχουν, ούτε πυρετό μπορεί να μην έχουν. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Οπότε. Ασυμπτωματικοί. Οι οποίοι θα συνεχίζουν τις διακοπές τους, αλλά θα είναι σε καραντίνα. Το ξενοδοχείο θα είναι κλειστό, ούτε θα μπαίνουν, βγαίνουν. Mm-hmm. Αλλά από εκεί πέρα ακόμα δεν έχουμε λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, ήδη τα ξενοδοχεία πόλεως παίρνουν συνένωση και ρωτάνε ποιο είναι το ξενοδοχείο COVID, τι πρέπει να γίνει. Ακόμα δεν έχετε εικόνα ποιο μπορεί να είναι αυτό? Όχι ακόμα. Δεν ακόμα, έτσι. Δεν έχουμε εικόνα. Μιλάμε με διάφορους. Θα είναι σίγουρα ένα στο Ηράκλειο. Μιλάμε με ξενοδόχους. Ναι, σε κάθε νομό πρέπει σε να είναι. Σε κάθε νομό ένα. Χωρητικότητας. Κοιτάξτε, από 50 μέχρι 70 δωμάτια. 50 έως 70 δωμάτια. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω να με ενημερώσουν από το κοντρόλ αν έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο να συνεχίσουμε. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Χαλκιαδάκη. Νομίζω δώσαμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε νεότερες εξελίξεις. Ας ελπίσουμε ότι η πολιτεία θα φροντίσει να σας καλύψει και εσάς. Γιατί ακόμα και το κομμάτι της αποζημίωσης πάει ανάλογα και με τον τζίρο τον οποίο θα χάνατε ή θα είχατε, να το πούμε πιο απλά. Έτσι έχουν πει, σε δάνεια βέβαια πάντα. Σε δάνεια. Σε δάνεια. Αυτοί, επιχορηγήσεις αυτή τη στιγμή δεν έχουν πει τίποτα και εντωμεταξύ έλαβαν ένα μεγάλο πακέτο από την Ευρώπη, το οποίο βέβαια θα δοθεί τέλος του χρόνου, αλλά μπορεί ορισμένες επιχειρήσεις να θέλουν κάποια μικρή επιχορήγηση στο μάλιστα. Κάτω-κάτω. Γιατί εντάξει, φορτωνόμαστε δάνεια, στο τέλος είναι και βαριά τα δάνεια. Κατανοητό. Καλή δύναμη να σας ευχηθώ, και καλή υπομονή και σας ελπίσουμε την επόμενη φορά να έχουμε πιο αισιόδοξα νέα. Και με θετική σκέψη από εδώ και πέρα, γιατί πάντα. Ήρθε το καλοκαίρι. Έχουμε και τον ήλιο, δεν φοβόμαστε. Έτσι. Να είστε καλά, κύριε Χαλκιαδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.